Όσοι πρόλαβαν τον κύριο είδαν στη Θεσσαλία, καθώς 20 λεπτά έμεινε ανοιχτή η πλατφόρμα του πληροφοριακού συστήματος για το πρόγραμμα Εξοικονομώ, καθώς εξαντλήθηκε γρήγορα το διαθέσιμο ποσό, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Προέδρου του ΤΕΕ Κέντρο Δυτικής Θεσσαλίας. Χρειάστηκαν γύρω στα 20 λεπτά για να εξαντληθούν τα διαθέσιμα κονδύλια του Εξοικονομώ Αυτονομώ για την περιφέρεια Θεσσαλίας. Χρονικό διάστημα εξαιρετικά σύντομο που οδήγησαν και τους Θεσσαλούς μηχανικούς στο να επιδοθούν σε ένα άνευ προηγουμένο αγώνα δρόμου με αμφίβολα αποτελέσματα για όλη τη σκληρή εργασία που έχει προηγηθεί. Δεν είναι συνετό εκ μέρους της πολιτείας να επιβάλλει να χωρέσουν χιλιάδες ώρες εργασίας επιστημόνων σε λιγότερο από 20 λεπτά. Με λύπη μας επισημαίνουμε ότι τα αποτελέσματα ήταν αναμενόμενα και για την περιφέρειά μας, καθώς σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα εξαντλήθηκαν οι πόροι συνολικού ύψους 84 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που ο πρόεδρος του ΤΕΕ έδωσε, χιλιάδες ενδιαφερόμενοι έμειναν απ' έξω, με τον κύριο Παπαγεωργίου να ζητά αλλαγή εδώ και τώρα στο πρόγραμμα. Σύμφωνα με ανεπίσημες πηγές, υποβλήθηκαν γύρω στις 8.000 προτάσεις, ενώ εγκρίθηκαν λίγο παραπάνω από 3.500. Η κατάργηση του κριτηρίου της χρονικής προτεραιότητας και η αντικατάστασή του με ένα σύστημα μοριοδότησης δεν είναι απλώς αναγκαία, είναι επιβεβλημένη, ώστε να έρθουν οι αδικίες που έχουν δημιουργηθεί και στον τρέχοντα, αλλά και στους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος.